Συγγνώμη, κολλάνε τα story και παλεύω να τα ανεβάσω, ανεβαίνουν μισά, ξανακατεβαίνω, δεν ξέρω τι έχει γίνει. Η αλήθεια είναι ότι το έχω παζαρέψει πάρα πολύ για να βγω να τα πω δημόσια για πάρα πολλούς λόγους, είτε γιατί είμαι στην τηλεόραση, είτε γιατί ο κόσμος είναι πολύ κακός. Είτε γιατί η μάνα μου και ο πατέρας μου θα το μάθουν από εδώ, οπότε συγγνώμη μαμά και μπαμπά που το μαθαίνετε από εδώ πέρα. Θέλω να σας πω ότι φάγαμε ξύλο από 30 αγόρια, εγώ και η φίλη μου η Φέη. Μπουνιές, κλωτσιές στα στομάχια, στα στόματα κτλ. Δεν ξέρω αν μετράει να πούμε τους λόγους, αλλά θα τους πούμε τους λόγους. Ο λόγος ήταν οπαδικός ξεκάθαρα. Εγώ, όσοι με γνωρίζετε, δεν έχω καμία σχέση με ομάδες. Είχα όμως πριν 11 χρόνια. Και πριν 11 χρόνια, λοιπόν, είχα βγει στη συνέντευξη του Θεοδωράκη, όσοι γνωρίζετε, με την μπλούζα του Παναθηναϊκού. Αυτή η συνέντευξη επανενώθηκε με τη συνέντευξη που έδωσα τώρα στον Αρναούτογλου. Οπότε κάποιοι θυμήθηκαν ποια ήταν η κοπέλα με την μπλούζα του Παναθηναϊκού το 1900. Η αλήθεια είναι ότι κάνω αυτά τα story διότι είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένη και σοκαρισμένη. Γιατί, okay, βρεθήκαν 30 ηλίθιοι που βαράγαν κοπέλες. Το ξέραμε ότι υπάρχουν. Όμως δεν περίμενα ποτέ ότι υπάρχουν άνθρωποι με στομάχι γερό, τέτοιο στομάχι ώστε να τραβάνε βίντεο και να κοιτάνε και να μην βοηθήσει κανένας. Όλα αυτά τα story τα κάνω για αυτό το λόγο. Δεν γίνεται να βλέπεις τον δρόμο να βαράνε είτε άνθρωπο, είτε ζώο, είτε οτιδήποτε και να τραβάς βίντεο. Είσαι ακριβώς το ίδιο με αυτόν που βαράει εκείνη τη στιγμή. Γουρνοπιθήκια. Ακόμη και αν ήμουν μέχρι σήμερα όμως υποστηρικτής του σε οποιαδήποτε ομάδα, πρέπει να σταματήσει αυτός ο βασισμός. Να μην μπορούμε να λέμε τι μας αρέσει, τι υποστηρίζουμε. Να τον βάλετε στον μπάτσο σε αυτό το φασισμό. Γιατί εγώ δεν μπορώ να βγάλω με τίποτα από το μυαλό μου τις στιγμές που πιάνανε τη φεούλα από το λαιμό και την κλωτσάγανε μέσα στα μούτρα και τις δίνανε και μπουνιές στο στομάχι και όλα αυτά. Σε ένα παιδί που δεν έχει παίξει τη ζωή του ποτέ ξύλο, που δεν έχει ασχοληθεί, που μπήκε στη μέση μόνο για μένα. Πραγματικά εύχομαι σε όλους σας να έχετε ή να βρείτε, αν δεν έχετε, ένα φίλο σαν τη Φέη. Είναι ότι καλύτερο μου έχει συμβεί. Είναι ο άνθρωπός μου και είμαι πολύ περηφάνη που την έχω. Και τέλος θέλω να σας πω ότι οι περισσότεροι μου λένε κάνε τους το ένα, κάνε τους το άλλο, πάρε εκδίκηση. Θέλω να σας πω ότι το κάρμα είναι μεγάλη μπιτσάρα και το έχω φάει με το κουτάλι. Και ας καθαρίσει μόνο του, δουλεύει αυτό για μας. Εγώ αυτό που έχω να κάνω, όπως κάνω σε όλη μου τη ζωή, ό,τι αρνητικό μου συμβαίνει και όποια πικρή και κακιά ιστορία έχω, για μένα είναι χρυσό εισιτήριο όπως λέει και η Ρενέ. Την παίρνω και την κάνω τέχνη. Σας υπόσχομαι και σας δίνω το λόγο μου ότι θα είναι μία από τις καλύτερες παραστάσεις που θα κάνω αν ανοίξουμε φέτος και ότι αυτό θα γίνει μία κομική ιστορία. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Όπως λέγαμε και στο τέλος της παράστασης, όλα είναι κωμωδία. Κλάστε μου τα αρχίδια. Σας αγαπώ πάρα πολύ όλους εσάς που με ψάξατε αυτές τις μέρες, εσάς που με υποστηρίζετε αυτή τη στιγμή, που με υποστηρίζετε γενικά. Σας υπόσχομαι και σας δίνω το λόγο μου ότι θα αξιοποιήσω όσο καλύτερα μπορώ είτε την ιντερνετική δύναμη είτε την θεατρική μου δύναμη. Μη μασάτε, να τα λέτε όλα δυνατά, να σκέφτεστε δυνατά, να μην φοβάστε και να χώνεστε όπου βλέπετε αδικία. Μην τα αφήνετε να περνάει έτσι για να κοιμάστε ήσυχοι τα βράδια. Σας αγαπώ πολύ όλους. Τα φιλιά μου σε εσάς και στους φίλους μου που με στήριξαν.